Γεια και χαρά, καλώς ήρθατε στο Φωκιανό, το οποίο αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Αρκαδικής Γης και πιο συγκεκριμένα της Αρκαδικής Ριβιέρας. Τι εννοούμε τώρα όταν λέμε Αρκαδική Ριβιέρα? Η Αρκαδική Ριβιέρα καταλαμβάνει έκταση περίπου 100 χιλιόμετρων, μία ακτογραμμή, η οποία ορίζεται βορειότερα από τον οικισμό Ξηροπήγαδο, που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το άστρο Κινουρίας, και καταλήγει στο Φωκιανό, το οποίο είναι το νοτιότερο σημείο της Αρκαδίας. 100 χιλιόμετρα παραλίες, θάλασσες, πανέμορφους οικισμούς ακριβώς πάνω στη θάλασσα, και παιδιά, πραγματικά όλη αυτή η διαδρομή, ξεκινώντας από το Ξηροπήγαδο και καταλήγοντας στο Φωκιανό και λίγο πιο κάτω στο γειτονικό κυπαρίσι της Λακωνίας, μιλάμε για μια φιδωτή διαδρομή η οποία κινείται ανάμεσα σε πράσινο και γαλάζιο. Δεν υπάρχει αυτή η διαδρομή, και γενικά όλα αυτά τα μέρη που βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι της Αρκαδίας, στη θάλασσα δηλαδή, είναι όλα ένα και ένα πραγματικά. Αρχικά το Φωκιανό απέχει 34 χιλιόμετρα από το Λεωνίδιο, αν έρθετε δηλαδή από αυτή τη διαδρομή. Η εναλλακτική είναι να έρθετε από το γειτονικό κυπαρίσι της Λακωνίας, που η απόσταση είναι 23 χιλιόμετρα από το κυπαρίσι, και οι δύο διαδρομές είναι εξαιρετικές. Από το κυπαρίσι θα έρθετε οδικός, ακολουθώντας ένα φιδωτό δρόμο μεταξύ βουνού και θάλασσας, μεταξύ δηλαδή Πάρνωνα και Μυρτώου Πελάγους. Αν έρθετε από το Λεωνίδιο, θα χρειαστεί να ανεβείτε σε κάποια ορεινά χωριά και μετά να ξανακατέβετε προς το Φωκιανό. Είναι εκπληκτικές και οι δύο διαδρομές. Αν θα μου ζητούσαν να διαλέξω ποια είναι η καλύτερη, δεν θα μπορούσα να αποφασίσω, γιατί και οι δύο είναι απλά τέλειες. Κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η παραλία του Φωκιανού μετράει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη και 20 μέτρα πλάτος. Υπάρχουν πολύ ωραία ταβερνάκια να καθίσετε εδώ πέρα, υπάρχει καντίνα πάνω στην παραλία, υπάρχει το λιμανάκι από πίσω για να κάνετε τις βόλτες σας, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό από όλα είναι στις παραλίες γενικά ότι υπάρχουν δέντρα που προσφέρουν πολύ ωραία φυσική σκιά. Νομίζω είναι το σημαντικότερο από όλο αυτό. Η παραλία είναι βοτσαλωτή και μέσα και έξω, ενδείκνυται και για ψάρεμα. Δεν έχουμε βγάλει ποτέ ψάρια εδώ εμείς, αλλά γενικά έχω ακούσει από άλλους ότι γενικά ψαρεύουν εδώ πέρα. Εκτός βέβαια από τα πανέμορφα χωριά, παραλίες και τα λοιπά που λέμε ότι καταλαμβάνει όλη αυτή η ακτογραμμή, σε αυτή την περιοχή, παιδιά, σε όλο αυτό το κομμάτι, συναντούμε πάρα πολύ σημαντικά έλη με κορυφαία τη λιμνοθάλασσα του Μουστού, η οποία αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό υγροβιότοπο της περιοχής, ένα πάρα πολύ σπουδαίο οικοσύστημα. Πάμε τώρα να σου πω μερικές πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το παράκτιο έλος του Φωκιανού, το οποίο περιλαμβάνει ανοιχτά νερά θάλασσα, αλμυρά έλη όπως αυτό που βλέπετε ακριβώς από πίσω, καθώς επίσης και μεσογειακά αλίπεδα. Ανήκει στο δίκτυο Natura του 2000, όπως είπαμε είναι το νοτιότερο άκρο της Αρκαδίας και καταλαμβάνει μία έκταση περίπου 66 στρεμμάτων. Το Φωκιανό λοιπόν θεωρείται ένας οικολογικός διάδρομος. Ένα οικολογικό σύστημα δηλαδή, που λειτουργεί σαν ένα συνδετικός κρίκος για τις περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura. Αυτός ο διάδρομος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ευνοεί τη μετακίνηση ειδών, ενώ παρέχει καταφύγιο και σε υδρόβια είδη, σε είδη δηλαδή που ζουν μέσα στο νερό, και αποτελεί έναν πάρα πολύ σημαντικό σταθμό ανεφοδιασμού και ξεκούρασης για πουλιά που μετακινούνται μεταξύ Αφρικής, Ευρώπης και Ασίας. Ωστόσο, αυτό το οικολογικό σύστημα δεν έχει μόνο μεγάλη σπουδαιότητα για τη φύση, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον άνθρωπο, αφού τον προστατεύει από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι οι πλημμύρες και η ξηρασία. Αυτό συμβαίνει γιατί το έλος συγκρατεί το νερό και έτσι μειώνει την ορμή του, αποτρέποντας τη διάβρωση των ακτών από την ανύψωση της θάλασσας. Στην Αρκαδία υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παράκτια έλη, με μεγαλύτερα από όλα τη λιμνοθάλασσα του Μουστού. Όλα αυτά λοιπόν τα παράκτια έλη αποτελούν την ίδια σπουδαιότητα όπως και το Φωκιανό, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα και για τη φύση γενικότερα. Όπως είπα και στην αρχή, από οποιαδήποτε διαδρομή και αν αποφασίσεις να προσεγγίσεις τον ερημίτη Φωκιανό, είτε δηλαδή έρθεις από τα ορεινά του Πάρνωνα και της Αρκαδίας και περάσεις από αυτά τα πανέμορφα χωριουδάκια που βρίσκεις στο δρόμο σου, είτε αποφασίσεις να έρθεις από το Κυπαρίσι, όλες οι διαδρομές είναι φανταστικές. Φυσικά κινούνται όλες σε επαρχιακούς δρόμους, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται προσοχή. Ωστόσο, θέλω να επιμείνω πως το Κυπαρίσι αξίζει οπωσδήποτε μία επίσκεψη. Η διαδρομή από Φωκιανό Κυπαρίσι είναι καινούργια, μόλις το 2018 δόθηκε στην κυκλοφορία. Και φτάνεις μέσα από μία φιδωτή διαδρομή μεταξύ βουνού και θάλασσα στο Κυπαρίσι σε περίπου μισή ώρα. Είναι το πρώτο χωριό που συναντάμε σε αυτή τη διαδρομή, ενώ αλλάζουν οι δύο νομοί, δηλαδή από Αρκαδία σε Λακωνία. Είναι το πρώτο χωριό της Λακωνίας που συναντάμε. Είναι ένα μέρος απλώς φανταστικό, είναι μαγευτικό, είναι πολύχρωμο, είναι καταπληκτικό, παιδιά.
Είναι κρίμα να φτάσει κανείς μέχρι το Φωγενό και να μην προσεγγίσει το πανέμορφο Κυπαρίσι. Αν λοιπόν σας άρεσε αυτό το διπορικό στον ερημίτη Φωγενό, τότε πατήστε μία εγγραφούλα στο κανάλι μου για να μην χανόμαστε. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, φροντίστε να περνάτε καλά και να ανακαλύπτετε συνέχεια καινούργια μέρη. Τα λέμε!